Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα πάμε να φτιάξουμε το Grinch. Είναι ένα αμυρουγκούμι, πάρα πολύ ωραίο, είναι εκείνο το πράσινο, χριστουγεννιάτικο, που μοιάζει σαν ξωτικό. Αυτό ακριβώς που βλέπετε φωτογραφία στο βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι. Για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει, για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Πάμε ταχύτητα στο επίπεδο το οποίο είναι η καθεμιά, είναι το γρανάζι. Το πατάτε, ανοίγει ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα και σιγά σιγά εγώ ενημερώνω όλα τα βίντεο με υπότιτλους. Λοιπόν, θα πάμε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, βλέπετε, εδώ ακριβώς, και θα πάμε να ράψουμε το ματάκι, γύρω γύρω. Βλέπετε. Και τώρα, όπως θα είναι εδώ το ματάκι, θα πάμε ακριβώς εδώ να το βγάλω, που είναι η μύτη, σε αυτό μου εδώ το σημείο. Και θα πάω λίγο από την κάτω μεριά, λίγο εδώ, ώστε να φανεί ότι είναι το στοματάκι. Βλέπετε. Τώρα θα πάω να ράψω και από την αντίθετη μεριά το ματάκι για να σας πω τη συνέχεια. Βλέπετε, έφτιαξα τα ματάκια. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τα φρύδια. Από τη μία μεριά ακριβώς εδώ πάνω και θα αρχίσω να κάνω και εκεί φουσκωτό. Θα το περάσω και εκεί 5 φορές ή 6 ανάλογα το πάχος που θέλω να δώσω. Βλέπετε, τώρα πάμε από την αντίθετη μεριά, ακριβώς από εδώ, στην αντίθετη, εδώ, να το κάνουμε. Ωραία, πάμε να κόψουμε. Βλέπετε. Πάμε να βάλουμε το λευκό χρώμα. Πάμε ακριβώς εδώ, στο κέντρο, να βάλουμε λίγο λευκό χρωματάκι για να τονίσουμε λίγο τα ματάκια. Και περνάω απέναντι από την κάτω μεριά. Βλέπετε. Από την ίδια μεριά θα το κάνω και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αν θέλετε μαλλιά ή αν δεν θέλετε μπορείτε να ράψετε επάνω το σκουφάκι. Αλλά άμα θέλετε να κάνετε μαλλιά θα πάρετε την κλωστή σας και θα την περάσετε από τα 4 σας δάχτυλα. ...20 φορές και μετά θα κόψετε, όπως θα την κόψω εγώ, γύρω από τα 2 σας δάχτυλα, επάνω και θα την περάσετε από κάτω εδώ, θα την τραβήξετε πάρα πολύ σφιχτά και θα πάμε να το ράψουμε ακριβώς εδώ πάνω στην κορυφή. Λοιπόν, εγώ πάω να το ράψω τώρα. Εσείς καλό είναι πριν τούτε τελειώσετε να το ράψετε, να το βάλετε μέσα αν θέλετε. Δεν είναι υποχρεωτικό να το φτιάξετε. Βλέπετε, είναι έτοιμο. Το βάζω μέσα να το
τελειώσω και μετά να πάω να το κόψω, το οποίο θα το χτενίσουμε αν θέλουμε, για να φαίνεται έτσι λίγο πιο άγριο το μαλάκι. Βλέπετε, αυτό είναι το μαλάκι του. Θα βάλουμε μέσα το καπελάκι και θα πάω να φτιάξω τώρα, σας δείξω πώς θα φτιάξετε τη φούντα από το καπελάκι. Αν και σας την έχω δείξει σε πολλά βίντεο μέσα και από τα 4 κανάλια, θα πάρω την κλωστή μου γύρω από το δάχτυλό μου έναν κύκλο και θα αρχίσω να κάνω 10 φορές. Έχω κάνει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και θα πάω από το δάχτυλό μου επάνω, θα το βγάλω και θα περάσω την κλωστή μέσα από τη θηλιά μου και θα πάμε να το ράψουμε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε, το έραψα, θα το κόψω. Έχω κόψει και τις κλωστές να φαίνεται σαν φουντίτσα. Και τώρα, ή θα το αφήσετε έτσι ή θα πάτε να το ράψετε επάνω και γύρω γύρω. Θα περάσετε και το κασκόλ από την κάτω μεριά. Έτοιμος. Ελπίζω να σας άρεσε το σχέδιο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!